centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Σπυρίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, τι γίνεται? Επίσης. Ξανά λοιπόν οι συνάδελφοί σας, κύριε Σπυρίδη, στον έλεγχο. Θυμόμαστε τι γινόταν και στην σκληρή καραντίνα, αλλά τα μέτρα επανήλθαν και ξανά οι αστυνομικοί στους δρόμους, έτσι? Τα μέτρα υπήρχαν, διανύουμε ήδη το πρώτο mini lockdown, ναι, της περίοδου του COVID. Τα μέτρα υπήρχαν, εμείς πάντα ήμασταν παρόν και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπετε. Πάντως πρέπει να πούμε ότι από την Παρασκευή και μετά έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, ειδικά μετά την μία τη νύχτα, έτσι? Ναι, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως γνωρίζετε, 1-6. Και έλεγχοι και στα καταστήματα για τη μουσική. Και έλεγχοι για τα καταστήματα με τη μουσική. Ναι. Τώρα, είναι αλήθεια ότι είχαμε κάποιες προσαγωγές νεαρών ατόμων από την περιοχή του Εσωτήρα? Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω ήταν περίπου 13-15 νεαρά 15 άτομα. 15 άτομα, ναι, ναι. Περίπου εκεί, ναι, δεν ήμουν παρόν βέβαια, από όσο γνωρίζω, έτσι. Προφανώς δεν υπήρχε αιτιολογία να δικαιολογήσουν την παρουσία τους εκεί πέρα. Τους επιβλήθηκαν, ναι, τα πρόστιμα που έπρεπε να επιβληθούν από τον νόμο. Εδώ μπήκαν τα 300 άρια, κύριε Σπυρίδη, για να το δούμε λίγο τι ισχύει κιόλας. Με αυτό το παράδειγμα να δούμε και από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Κοιτάξτε, γιατί... να δείτε, δεν έχει σημασία άμα το πρόστιμο ήταν 300 ή 150 ή 500. Σημασία έχει ότι μιλάμε τόσο καιρό για ατομική ευθύνη και βλέπω και λυπάμαι που το λέω ότι από κυρίως νεαρής ηλικίας άτομα δεν υπάρχει η ατομική ευθύνη. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι, κύριε Νατσούλη, διαβιώνουμε στην ίδια κοινωνία. Και εμείς είμαστε άνθρωποι και εμείς έχουμε κουραστεί. Πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή. Και ο αστυνομικός, θα το ξαναπώ, δεν είναι ο μπαμπούλας που επιβάλλει τα πρόστιμα. Επειδή η κάθε κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση νομοθετεί, ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος από τη φύση του να εφαρμόσει τον νόμο. Είναι αδιανόητο να κατηγορούμε την αστυνομία για κάθε φορά που πάει να εφαρμόσει τον νόμο να πει τα πέντε. Αυτό το λέτε γιατί στα social media γράφτηκαν, ας πούμε, σχόλια υποστηρικτικά προς τους νεαρούς και εναντίον της αστυνομίας. Δεν γνωρίζω τι γράφει. Δεν τα παρακολουθώ εντατικά. Ναι, πρέπει να πούμε ότι αυτά που είδα σε αυτό το θέμα ήταν σχόλια που ήταν λόγια συμπάθειας για τους... Για τους ανθρώπους, για τα νεαρά αυτά παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς. Ναι, φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, η μέση ηλικία που παρακολουθεί τα social media είναι νεαρά άτομα, οπότε αυτό είναι και λογικό να γίνεται, έτσι. Εγώ σας λέω το τι υφίσταται στην πραγματικότητα. Όταν ο αστυνομικός καλείται να εφαρμόσει τον νόμο, είναι αδιανόητο κάθε ένας πολίτης που είναι δυσαρεστημένος από αυτό που του επιβάλλεται να στρέφεται κατά της αστυνομίας. Αυτό είναι αδιανόητο και δεν το δέχομαι. Εμείς είμαστε οικογενειάρχες. Σωστά, αλλά ξέρετε, υπήρξαν κάποιες συγκρίσεις, κύριε Σπυρίδη, εξής. Ότι επειδή τέτοια mini lockdown μπήκαν πρόσφατα και σε νησιά και μάλιστα σε διάσημα νησιά όπως η Μύκονος. Εκεί τελικά μάλλον μπήκαν, αλλά δεν εφαρμόστηκαν σχεδόν ποτέ, αφού βλέπαμε ότι και πάρτι γινότανε και μετά τη μία βρισκότανε και ο χαμός γινότανε. Και σου λέει, μα γιατί εκεί η ελαστικότητα και εδώ κατευθείαν γράφουμε τα παιδιά, ας πούμε, και βάζουμε πρόστιμο. Και Ρατσούλη, δεν ξέρουμε αν υπήρχε ελαστικότητα ή αν δεν υπήρχε. Τα βλέπαμε στις τηλεοπτικές εικόνες τώρα. Τι να σου πω, δεν έχω πάει καμιά φορά εκεί πέρα, όπως είναι. Ναι, λέμε αυτό που βλέπουμε, λέμε αυτό που προβάλλεται. Ναι. Κανένας έλεγχο στα καράβια επίσης. Στα καράβια επίσης, ναι, ναι, και εκεί. Εδώ τι γίνεται? Η Καστοριά είναι Καστοριά. Όχι, να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Τα παιδιά αυτά πριν τους επιβληθεί πρόστιμο, τους ζητήθηκε να φύγουν και δεν έφευγαν? Ναι, υπήρχαν εντάσεις, ας πούμε, γιατί εμάς αυτό μας μεταφέρεται, ότι υπήρχε ένταση. Υπήρχε ένταση, βεβαίως υπήρχε ένταση, γιατί τα παιδιά ήταν νωρίτερα σε άλλο πάρκο μαζεμένα, τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν, δεν απομακρύνθηκαν. Εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή μας αναφέρουν γκλόμπ και τα λοιπά. Όχι, δεν νομίζω. Σας λέω δεν είμαι παρόν, αλλά δεν νομίζω. Είναι πολύ ακραίο αυτό να βγουν γκλόμπ και να χτυπήσουν τα νεαρά άτομα. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Η αστυνομία επέβαλε
τα νόμιμα, τα πρόστιμα και τις προσαγωγές. Αυτό είχαμε. Πόσες προσαγωγές έγιναν, κύριε Σπυρίδη, πόσες προσαγωγές έγιναν? Με βεβαιότητα δεν ξέρω να σου πω. Προφανώς η πλειοψηφία των ανθρώπων. Η πλειοψηφία και στην προσαγωγή επιβλήθηκε το πρόστιμο, για να το καταλάβουμε. Τα πρόστιμα επιβάλλονται, δεν χρειάζεται να γίνει προσαγωγή να επιβληθεί το πρόστιμο. Εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή που. Εκείνη τη στιγμή. Ναι, τα πρόστιμα επιβάλλονται εκείνη τη στιγμή. Αλλά σας λέω ξανά ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος. Εμείς το καταλαβαίνουμε σαν αστυνομία, το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Άρα λοιπόν εσείς θέλετε να. Γι' αυτό σας έχουμε, για να το ξεκαθαρίσετε αυτό, κύριε Σπυρίδη. Εσείς λέτε ότι εξαντλήσετε κάθε περιθώριο διαλόγου και συνεννόησης με τα νεαρά αυτά άτομα πριν πάμε σε πρόστιμα ή προσαγωγές. Αυτό λέτε. Το καταλαβαίνω. Φυσικά υπάρχουν παραδείγματα και το έχουμε πει ξανά μέσα από την εκπομπή σας με ένα περιστατικό που είχε γίνει στο Σταυρό. Μπράβο, μπράβο. Τότε, τα λέγαμε τότε, και τότε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τότε λύθηκαν πολύ πιο εύκολα οι παρεξηγήσεις και τα ζητήματα που είχαμε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω κάθε φορά που η αστυνομία καλείται να εφαρμόσει τον νόμο να βρίσκεται υπόλογη απέναντι στην κοινωνία. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ είδατε τι έγινε και με τους δασκάλους και τους καθηγητές που πάνε να εγγονίσουν και τους κάνουν και μήνες, και εκεί προσάγονται οι ίδιοι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι από την υπόθεση αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κύριε Σπυρίδη, ήταν το μοναδικό περιστατικό αυτό, ή αν πιστεύετε ότι. Τώρα, έτσι πώς ξεκίνησε, κάθε βράδυ θα είστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις που θέλουν οπωσδήποτε τους δικούς τους λεπτούς χειρισμούς, γιατί μιλάμε με νεαρά κυρίως άτομα που μπορεί να έχουν πιει και μια μπύρα παραπάνω, ξέρω εγώ. Ήταν το μοναδικό περιστατικό και εύχομαι να είναι το τελευταίο. Εγώ το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλα τα νεαρά παιδιά είναι ότι θα πρέπει να σεβόμαστε το συμπολίτη μας. Ναι, θέλουμε να βγούμε, ναι, είμαστε νέοι, ναι, το αίμα μας βράζει. Ο καταστηματάκης που καλείται να κλείσει το μαγαζί του από τις 1 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, ή ο συμπολίτης μας ή η ευπαθή ομάδα, δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι σε ένα μόνιμο lockdown. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, θα κάνουμε όλοι υπομονή για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο. Η Καστοριά έχει περάσει τα πάνδυνα, το βιώσαμε στο πετσί μας εδώ και 2 χρόνια. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα να το βλέπω από νεαρά άτομα να γίνεται. Στην Καστοριά τα συνηθισμένα μέρη είναι Σταυρός, Ισοτήρας, το βουνό, Μαυρότισσα. Πού κινείστε, κύριε Σπυρίδη, για να εντοπίσετε αν υπάρχουν ομάδες ανθρώπων? Προφήτης Ηλίας. Τα είπατε μόνο σας. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Τα είπατε μόνο σας, ναι. Αυτό προέκυψε από καταγγελίες ή από δικές σας περιπολίες? Από καταγγελίες, κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος ανησυχεί. Από καταγγελία προέκυψε. Κάνει καταγγελία ο κόσμος, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να μεταβεί και να εφαρμόσει αυτό που πρέπει να εφαρμόσει. Δηλαδή, υπήρξε καταγγελία ότι υπάρχουν νεαρά άτομα στον Ισοτηρά. Ναι, με καταγγελίες. Ποιος τους είδε, άρα και εκείνος παράνομος ήταν. Γι' αυτό που έκανε την καταγγελία, νομίζω ότι. Σας λέω, τα παιδιά έχουν μεταφερθεί από άλλη περιοχή μέσα από την πόλη και πήγαν μετά εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα η καταγγελία ήρθε νωρίτερα όταν τα παιδιά. Ήρθε νωρίτερα η καταγγελία και προφανώς ακολούθησε αυτό που ακολούθησε. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, από πλευράς καταστημάτων, γιατί έχουμε εκεί για τα καταστήματα να κλείνουν μία και χωρίς μουσική όλη την ημέρα. Το ελέγχετε και αυτό, κύριε Σπυρίδη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είχαμε μέρα κάποιο περιστατικό μαγαζιού που, εν πάση περιπτώσει, δεν τήρησε αυτούς τους κανόνες μέσα στο Σαββατοκύριακο? Όχι, δεν είχαμε κάποιο έντονο περιστατικό. Πάντα ξέρετε ότι τις πρώτες μέρες, επειδή το έχουμε ξαναβιώσει, όλοι εφαρμόζουν τον νόμο στο απαρέγκλητα. Δεν είχαμε κάποιο εφτράπελο. Δεν έγινε κάτι για τα μαγαζιά, δεν έγινε. Να ρωτήσω όμως το εξής, κύριε Σπυρίδη. Ξέρουμε όλοι ότι και το κινητό μας μπορεί να παίξει μουσική και υπάρχουν και τα μικρά ηχειάκια τα οποία επίσης παίζουν την μουσική. Εάν σαν πελάτης βάλω μουσική είτε από το κινητό μου είτε από το ηχειάκι πάνω στο τραπέζι μου, αυτό απαγορεύεται? Προφανώς θα σας απομακρύνω το μαγάζι, δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Τώρα ιδιωτικά. Γιατί μας το ρωτούν πάρα πολύ μαγαζί αυτό και από την προηγούμενη φορά κιόλας, αν επιτρέπεται ή όχι. Να πας ιδιωτικά σε ένα μαγαζί, κύριε Νατσούλη, και να έχει 10 πελάτες και κάθε πελάτη να βάζει τη μουσική του από το κινητό, αυτό με ρωτάτε τώρα? Δεν το ξέρω. Ναι, από το κινητό, και μάλιστα υπάρχουν και τα ηχειάκια που βγάζουν ακόμη πιο δυνατή μουσική που μπορούν να καλύψουν. Ναι. Ευρύτερη περιοχή με αυτό που ακούγεται. Δεν το έχετε συναντήσει πάντως μέχρι στιγμής? Δεν το έχουμε συναντήσει, δεν μας έχει τύχει ποτέ, δεν το γνωρίζω αυτό. Μάλιστα. Τώρα, είμαστε στην διάρκεια αυτής της εβδομάδας με το lockdown, όλα δείχνουν ότι μάλλον πάμε για μια ακόμη εβδομάδα, θα το ξέρουμε την Πέμπτη. Πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα να τηρηθεί η τάξη σε σχέση με τα πιο σκληρά χρόνια που περάσαμε και μήνες?
Συγγνώμη, κύριε Ατσούλη, έκανε διακοπή, δεν σας άκουσα. Λέω ότι με αυτά τα μέτρα που υπάρχουν τώρα, είναι πιο εύκολο να γίνει ο έλεγχος σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν, γιατί παλιά είχαμε και ελέγχους στους δρόμους, με τα χαρτάκια, με τα που πας, με τα νούμερα κτλ. Που έβγαινες. Είναι πιο εύκολο τώρα να τηρηθεί η τάξη. Δεν θα σας πω ότι αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Για μας η διαδικασία είναι η ίδια. Για μας δεν αλλάζει κάτι. Είτε είμαστε σε mini lockdown, είτε είμαστε lockdown, είτε είμαστε μια ενδιάμεση κατάσταση, είτε είναι χειμώνας, είτε καλοκαίρι, είτε άνοιξη. Για μας η διαδικασία είναι η ίδια. Μάλιστα. Δεν αλλάζει κάτι για τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε τους ελέγχους. Μας είπαν ότι και η τροχιά είναι πολύ έξω αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω, συμβαίνει κάτι, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, κάποια ιδιαίτερη εντολή. Όχι, δεν ξέρω. Για την τροχιά. Όπως είπες, ήρθε ένα μήνυμα για τα πρόστιμα, κύριε Πρεσβυτέρη. Αν μπορείτε να μας το διευκρινίσετε λίγο κι αυτό. Δύο πράγματα έχω να σας ρωτήσω σχετικά μετά της τροχιάς. Εάν ισχύει αυτό που ίσχυε πάντα, εγώ που δεν οδηγώ το ήξερα, ότι αν το πληρώσεις εντός ενός χρονικού διαστήματος, στις μισές μέρες, ας πούμε, είναι μισό το πρόστιμο. Πρώτα αυτό. Ή αν αυτό έχει καταργηθεί, γιατί υπάρχει εδώ, μας λέει φίλος ότι πήγε να πληρώσει το μισό και του είπαν ότι δεν ισχύει. Στα ΕΛΤΑ και του είπαν ότι δεν ισχύει και πλήρωσε ολόκληρο το πρόστιμο. Ναι, αυτό έχει χρόνια που δεν ισχύει. Δεν έχει είναι χρόνια τώρα. Που δεν ισχύει. Μάλιστα. Ναι, έχει χρόνια που δεν ισχύει. Μάλιστα. Και το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί και αυτό και αν μας το λένε πολλοί, είναι αν οι αστυνομικοί που. Η τροχιά τέλος πάντων, είναι υποχρεωμένοι να φοράει μάσκες. Γιατί μας παίρνουν πάρα πολύ και μας λένε ότι η τροχιά δεν φοράει μάσκες. Μάσκες που κατά τον έλεγχο είναι. Κατά τον έλεγχο. Τι να σας πω τώρα, δεν γνωρίζω αν φοράνε μάσκες. Οι εντολές πάντως είναι να φοράνε μάσκα κανονικά, έτσι αυτό. Όλοι οι αστυνομικοί φοράνε μάσκες. Πάντως εμένα όσες φορές με έχουν σταματήσει να πω την αλήθεια, φοράνε όλοι. Τώρα τι να σου πω. Ειδικά το βράδυ που όταν γυρνάμε, φοράνε όλοι. Τουλάχιστον έτσι δεν έχω τύχει εγώ πάντως αστυνομικό χωρίς μάσκα. Δεν ξέρω. Επειδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι κουρασμένος, είναι απογοητευμένος, είναι νευριασμένος, να ξέρετε ότι πάντα. Η αστυνομία είναι ο απορροφητήρας της λαϊκής δυσαρέσκειας. Ναι. Δηλαδή, κοιτάνε τι θα κάνει ο αστυνομικός ή τι δεν θα κάνει για να προσάψουν κάποια ευθύνη και να πούνε: Κοιτάξτε, να ορίστε ο αστυνομικός δεν φοράει μάσκα ή να ορίστε ο αστυνομικός δεν φοράει ζώνη ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε κάθε μέρα. Δηλαδή, το ότι δεν φοράει ο αστυνομικός ή κατέβηκε το αυτοκίνητο γρήγορα ή πήγε να κυνηγήσει κάποιον ή του πέσε η μάσκα, ναι. να τον δικάσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπυρίδη, εύχομαι όλα να κυλήσουν καλά. Αυτά που συνέβησαν σε αυτό το κύριο και εσείς τα είπατε νωρίτερα, να μην ξανασυμβούν. Δεν είναι ωραίο πράγμα να έχουμε αντιπαραθέσεις, κόντρες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φέρνει μια αντιπαλότητα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ελπίζω όλα να κυλήσουν καλά, να περάσουν εβδομάδες του lockdown, του mini lockdown, να επανέλθουμε και πάλι στη ζωή μας. Έτσι, να είστε καλά. Όλοι μαζί θα το ξεπεράσουμε. Θέλει υπομονή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπυρίδη. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο των αστυνομικών για όλα όσα συνέβησαν το Σαββατοκυριακό. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.